Καλημέρα μου σε όλους. Μετά από πολύ καιρό <τισ Turk _> ε, εμφανίστηκε ένα θεματάκι, δηλαδή έχει ξαναεφανιστεί στο παρελθόν και ήταν μάλιστα ένας ε, λόγος ε, που ένιωσε την ανάγκη να αποτραβηχτώ από τα social media γενικά για λίγο καιρό γιατί τα είχα πάρει κρανιοεγκεφαλικά. Είναι στενάχωρο να βλέπεις προς τα που βαδίζει ο κόσμος, το σκεπτικό των ανθρώπων. Δεν πάνε εις βάθος, κοιτάνε την πάρτη τους, κοιτάνε τον εαυτούλη τους πώς θα περάσουν εκείνοι καλά, πώς θα αποφύγουν να ενοχληθούν. Ε, τέλος πάντων μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Εμένα μένα μ' αρέσει πάρα πολύ η φύση, μ' αρέσουν τα ζώα, μ, αρέσει, μ, αρέσει, μ' αρέσουν τα φυτά, τα δέντρα, όλα. Γενικά, μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που μας δόθηκε. Το ανθρώπινο είδος είναι ό,τι χειρότερο έχει τύχει αυτόν τον πλανήτη. Ε, είναι η καταστροφή του πλανήτη όταν ε, συναντάω στα, σε αυτές τις ομάδες, στις διάφορες ομάδες φύσης και ξέρετε ζών και όλα αυτά φιλοζωικές και αντιδράω πάρα πολύ άσχημα όταν βλέπω ανθρώπους που υποτίθεται αγαπάνε τη φύση και κάνουν σχόλια του στυλ ε, τώρα θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα αδέσποτα του στυλ ότι πρέπει να τα στηρώσουμε όλα. Καμιά φορά πάνε και, δηλαδή έχω πετύχει ομάδα, ο ίδιος που έχει φτιάξει την ομάδα, ο φυσιολάτρης τέλος πάντων, που έφτιαξε την ομάδα, να ισχυρίζεται ότι οι γάτες και τα σκυλιά δεν θα έπρεπε να είναι ελεύθερα. Καθόλου. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να τα έχει μέσα στο σπίτι του και να τα βγάζει μόνο με λουρί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ε, θεωρεί ότι θα έπρεπε να στερήσουμε σε αυτά τα δύο είδη, την ελευθερία. Καταλαβαίνετε. Αλλά δεν το λέει έτσι, βέβαια. Το λέει στήλω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση από πουμε Γιατί σκοτώνουν φίδια, γιατί σκοτώνουν ε, πουλιά που μεταναστεύουν. Γιατί... Ναι, βέβαια, θα σκοτώσουν και πουλιά. Θα σκοτώσουν και φίδια. Ε, δεν κατάλαβα πάλι. Ο άνθρωπος αποφασίζει. Ε, ποιο αξίζει να ζήσει και ποιο θα έχει, αξίζει την ελευθερία, συγγνώμη, ποιο αξίζει την ελευθερία. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι είναι εντάξει να στερεί σε κάποιο ζώο το φυσικό του, να γεννήσει, να πολλαπλασιαστεί, γιατί τον ενοχλεί, γιατί έχετε και κατουράει και χέζει μέσα στην αυλή του ή στον κήπο του. Και εγώ υπέρ των στηρώσεων, όλα τα γατιά μου, τα δέσποτα που έχω μαζέψει, αυτή τη στιγμή έχω πέντε, σε κάποια φάση είχα εννέα, τα έχω στηρώσει, εννοείται, τα έχω στηρώσει γιατί δεν θέλω να βρεθώ με άλλα γατιά, υποτίθεται μαζεύω αυτά που βρίσκω και έχουν ανάγκη, δεν σημαίνει ότι θέλω να τα πολλαπλασιάσω μέσα στο σπίτι μου ε, και θα έπρεπε όλος ο κόσμος να στηρώσει, στηρώνει τις δικές του, τα δικά του ζώα για να μην βρεθεί στην ανάγκη να, τα, να όταν γεννήσουν να τα βάλει σε μια σακούλα και να τα πετάξει σε έναν κάδο. Απλά και μόνο. Για να μην είναι παραπάνω οι γάτες και λιγότερη η τροφή. Μέχρι ένα σημείο, ναι, αυτό είναι ότι ο άνθρωπος πάντα τα παίρνει στα άκρα, όλα, όλα. Λοιπόν, ξεκινήσανε πριν πόσο, δέκα χρόνια, ε, οι φιλοζωικές στην Ελλάδα, πολύ καλό πράγμα, Κάνουνε ομαδικέ τηρώσει, μία ομαδικέ στυρώσει, μία φορά το μήνα. Έτσι είχε ξεκινήσει, μία φορά το μήνα, δύο φορέ το χρόνο, ξέρω εγώ. Φέρνανε έναν κτηνίατρο και κάνανε ομαδικέ στυρώσει. Πιάνανε ό,τι ζώα μπορούσαν και κάνανε στηρώσει Αυτό. Οκ. Okay, γιατί δικαιολογείται. Ε, θέλουμε να κρατήσουμε λίγο υποέλεγχο. Και τι είχα παρατηρήσει στην αρχή ότι και το, γν, το, γνώριζα από μια γνωστή μου τέλο πάντων που έχει φιλοζωική τη στηρώνουν τα θηλυκά μόνο κάτσε και σκέψου το πιάνεις γάτες μιας γειτονιάς γιατί έχει 20-30 γάτες ας πούμε θα τις πιάσεις και θα τις στηρώσεις όλες δεν θα επιλέξεις αν είναι αρσενικό ή θηλυκό Κάτι, ή, την είχα ρωτήσει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα έχουν μαζευτεί αρσενικά τα οποία έχουν ορμές δεν έχουν γάτα να πηδήξουν, έτσι, και πηδιούνται μεταξύ τους. Και μετά σου λέει, βγήκε σε κάποια φάση μια αρρώστια, το είχαν ονομάσει AIDS της γάτας, τέλος πάντων. Ε, αυτή η αρρώστια, με την κίνηση του άνθρωπος, τη δημιούργησε. Έχω δει αρσενικές γάτες να πηδιούνται. Έχω δει γάτες να πηδάνε μικρό γατάκι. Γιατί η θηλυκιά δεν τους κάθεται θηλυκιά δεν έχει πια όρμες και δεν τους κάθεται. Κάνουμε τέτοιες μαλακίες, τις συνεχίζουμε. Τις το λέω τότε τις, ε, τις φίλες αυτές και τις λέω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλή ιδέα που γίνεται. Μου είχε εξηγήσει ότι η στήρωση του, το οποίο το βρήκα και παράλογο, καθόλου λογικό, γιατί μου λέει η, η στήρωση του, του αρσενικού κοστίζει παραπάνω και επειδή είναι θελοντικό, εγώ που κάνω και μαζεύω τις γάτες και τις πάω για στήρωση, είναι με λεφτά, δηλαδή που δωρεές, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο οικονομικά γίνεται, για να μπορέσω να κάνω παραπάνω. Πρώτα απ' όλα το λογικό που σας λέω είναι γιατί ο αρσενικός ο γάτος δεν χρειάζεται επέμβαση, δεν το ανοίγουνε, δεν ανοίγουν την κοιλιά του για να το βγάλουν όπως τη θηλυκιά. Ο αρσενικός, τίποτα, του κόβουν λίγο τα παπάρια, κάνουν μια σχισμή στα παπάλια, τραβάνει κλάπτο. Δηλαδή, όταν το είδαμε, είχαμε πάθει πλάκα το πόσο γρήγορο και εύκολο ήταν. Ένα χράκ το βγάλε, τελείωσε. Ούτε ράματα, ούτε τίποτε. Άρα δεν έστεκε η δικαιολογία που μου έδωσε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό και ακόμα αναρωτιέμαι. Ε, το θέμα είναι ότι μπαίνει σε αυτές τις ομάδες και ακούς κάτι ακραία σχόλια. Κάτσε ρε φίλε, η γάτα είναι ένα ζώο που θέλει να κυκλοφορεί, να γυρίσει, να ψάξει. Κάνει χιλιόμετρα η γάτα. Δεν ξέρω αν έχετε. Το BBC είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρω που είχαν βάλει τσιπάκια σε γάτε και παρακολουθούσαν την διαδρομή του κάθε βράδυ. Ήταν απίστευτο ε, τα χιλιόμετρα που κάνουν. Λοιπόν, εξερευνεί, ψάχνει. Ναι, θα σκοτώσει και μερικά πουλάκια. Θα σκοτώσει όμω και του αρουραίου, θα σκοτώσει και το ποντίκι. Ε, τώρα το φίδι δεν θα το αναφέρω γιατί το φίδι πάρα πολλοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να σκοτώνεται. Άλλοι τώρα δεν το θέλουν μέσα στην αυλή τους και στο σπίτι τους. Άμα τους το σκοτώσει η γάτα χαιστήκαν κιόλα. Ε, αλλά θα στερήσω εγώ την ελευθερία του γάτου μου ή τη οποιαδήποτε γάτας θα εξαφανίσουμε τις γάτες δηλαδή από τη χώρα γιατί σου πετάνε και κάτι τέτοιο ότι να, να γίνουμε σαν τη Γερμανία λέει ε, να γίνουμε σαν τη Γερμανία που στην Γερμανία δεν κυκλοφορεί έχω πελάτες εγώ που μου έρχονται εδώ πέρα με παιδιά στην Ελλάδα Α, το παιδάκι μου έχει τρελαθεί έχει γάτες παντού λέει δεν έχει ξαναδεί γάτα δεν έχει ξαναδεί γάτα το παιδί δηλαδή εκεί θέλουμε να καταλήξουμε δεν το καταλαβαίνω αυτό το παιδί να κοιτάει μια γάτα όπως κοιτάει έναν ελέφαντα. Να είναι κάτι, ένα σπάνιο είδος ας πούμε, να μην κυκλοφορεί ελεύθερο. Πώς τα θέλουμε όλα δικά μας, πώς, γιατί μου λερώνει την αυλή, γιατί χέζει στη γλάστρα μου, γιατί μου ξεριζώνει το φυτό μου. Προστάτεψέ το ρε η κυρία μου, προστάτεψέ το, το φυτό σου. Βάλε πλέγμα, εγώ στον κήπο μου ό,τι θέλω, δεν θέλω να μου τα φάνε οι κότες που κυκλοφορούν ελεύθερες ή να μου τα χαλάσουν οι γάτσες παίζοντας ή οτιδήποτε τέτοιο. Τα έχω προστατευμένα, βάζω πλέγμα γύρω-γύρω. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στην εντέλεια. Και το χειρότερο, το άλλο πάλι, το χειρότερο, που στηρώνουνε τις θηλυκές. Και στην ουσία το πρόβλημα είναι ο αρσενικός, δεν είναι η θηλυκιά. Ο αρσενικός είναι που, που κάνει τη φασαρία και ενοχλεί. Ο αρσενικός είναι που έρχεται και χύνει πόρτες, παράθυρα, ό,τι βρει μπροστά του τείχους και βρωμάει ο τόπος. Ο αρσενικός είναι που έχει την αιμονία αυτή που πρέπει λίγο να την ε, μαζέψουμε ας πούμε, βάλε τώρα αρσενικούς, να έχει αρσενικούς ελεύθερους και να μην βρίσκουν θηλυκιά. Γιατί είναι όλες στηρωμένε. Άλλο πράγμα πάλι που δεν κοιτάνε και σου λέει ε, είναι ζημιογόνο, στη φύση, είναι, τα ποντίκια και ποιος σας θα εξαφανίσει το ποντικό φάρμακο. Θα, θα γυρίσουμε δηλαδή στη λύση να έχουμε μόνο φυτοφάρμακα, ποντικοφάρμακα και όλα αυτά γιατί δεν θα υπάρχει ο φυσικός εχθρός, γιατί θα τον έχουμε εξαφανίσει, γιατί μας ενοχλεί. Είναι ένα θέμα που με εξαγριώνει πάρα πολύ. Σήμερα πάλι σε μια ομάδα ε, άρχισα Άρχισαν να τα χώνω, γιατί δεν δεν, 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 γίνεται. Δηλαδή ο άλλος να σου λέει να γίνουμε σαν τη Γερμανία πολιτισμένη χώρα, όπου τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι γάτες, όπου οι ίδιοι οι Γερμανοί, έτσι, έχει καταλήξει και έχει γίνει, γιατί δεν σκέφτονται παραπέρα. Εάν δεν βρεις να υιοθετήσει σκυλί, ο άλλος θα πάει να το αγοράσει. Δηλαδή τι κάνεις. Δίνουμε κουράγιο και δύναμη στους, ε, του λένε, εκτροφή σκυλών. Να βγάζουν λεφτά, να γίνει μπίζνα δηλαδή και το ζωάκι να γίνει μπίζνα και η γάτα και ο σκύλος να γίνει μπίζνα. Να τα βρίσκεις μόνο ράτσα, σκιαγμένα άνθρωπο και να τα πληρώνεις και χρυσάφι. Η Γερμανοί, κυρία μου ή οποιαδήποτε κυρία που πιστεύει σε αυτό το πράγμα, παραγγέλνουν από Ελλάδα από τις τα ζώα τους. Ξέρετε πόσα ζώα στέλνουν οι φιλοζωίκες στην ε, Γερμανία. Και όχι τζάμπα. Δύο εισιτήρια πληρώνεις. Του ζώου και ενός ανθρώπου που θα το συνοδεύσει. Δύο εισιτήρια. 800 ευρώ της, πυρή, της θείας μου που παρήγγειλε σκυλιά από την Ελλάδα. 800 ευρώ. Ο κάθε σκύλος, έτσι. Γιατί είπαμε δύο εισιτήρια για τον κάθε σκύλο. Αλλά είναι στη φύση και το βρίσκω. Είναι, ναι, είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να ελέγχει τα πάντα. Να βγάζει από τη μέση ό,τι τον ενοχλεί και του, του είναι κόπος. Δεν κάθεται να δουλέψει το πρόβλημα που έχει να συνεπάρχει με, άλλ, με άλλα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν μα ανήκει ο πλανήτη. Ξυπνήστε λίγο δηλαδή. Δεν μα ανήκει αυτό ο πλανήτη. Τον έχουμε καταστρέψει εμεί οι ίδιοι. Θέλουμε να έχουμε και τον έλεγχο πάνω στα ζώα. Είπαμε, όταν ξεφύγει μια κατάσταση, ναι, παίρνουμε κάποια μέτρα για να τα ισορροπήσουμε πάλι. Σε όλα τα είδη γίνεται αυτό. Στην Τουρκία έγινε στις κάμπιες των πεύκων. Καταστρέψανε όλα τα πεύκα. Τι κάνανε όμως και αυτοί. Δεν είχαν λύση γιατί ούτε με, με με φάρμακα, δεν ξέρω τι προσπαθήσαν. Στο τέλος φέρανε ένα είδος πουλιού από την ε, Λατινική Αμερική, νομίζω, ε, που έτρωγε αυτές τις κάμπιες, που τρώει αυτές τις κάμπιες. Τώρα έχουν πρόβλημα με αυτό το πουλί. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν σκέφτεται εάν η λύση ενός προβλήματος φέρνει άλλο πρόβλημα αργότερα. Το 70, 80, δεν θυμάμαι, στην Πάρο είχαν δηλητηριάσει όλες τις γάτες. Είχαν εξαφανίσει όλες τις γάτες. Ε, γεμίσαν ποντίκια και αρουραίους. Γεμίσανε. Το βράδυ πηγαίνανε, αυτό το ακούσαμε από έναν παλιό, το βράδυ πηγαίνανε με τα καΐκια τους στην Άξο και κλέβανε γάτες για να ξαναφέρουν τη γάτα στην Πάρο. Γιατί την είχαν εξαφανίσει. Γιατί το έχουμε εύκολο οι Έλληνε, το έχουμε. Αν δεν αντέχουμε κάτι, το φολάρουμε κατευθείαν. Τώρα, αυτό το πράγμα όμω που γίνεται που θέλουμε να τις κλείσουμε μέσα, να τους φάμε την ελευθερία. Είναι το ίδιο πράγμα με τη φόλα. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά, κυρά μου. Γιατί, λέω κυρά μου, γιατί είναι συνήθως γυναίκες. Για μένα υποχόνδριες γυναίκες, οι οποίες ε, θέλουν και θέλουν και κήπο, έτσι, θέλουν και αυλή και κήπο, θέλουν και εξοχή, θέλουν όμως να έχουν και τον έλεγχο πάνω στο τι θα υπάρχει εκεί πέρα τι θα ζει εκεί σε αυτό το περιβάλλον. Όχι, να πα να μείνει, να πα να νοικιάσει ένα, ένα διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο, κυρία μου, να πα να μείνει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε πόλη. Δεν τη χρειάζεσαι τη φύση καθόλου εσύ, γιατί δεν τη γουστάρει. Είτε αύριο μεθαύριο θα σε ενοχλεί ο Τζίτζικα στο δέντρο. Αύριο μεθαύριο θα σε ενοχλεί στο σπουργίτη που έχει κάνει φωλιά έξω και πιστέψαμε το σπουργίτη κάνει πολύ φασαρία. Εγώ έχω πάρα πολλά πουλιά, και τόση φασαρία όσο κάνει το ζευγάρι σπουργητιών έξω από το, το παράθυρό μου, δεν κάνουν τα 30 πουλιά που έχω. Γενικά δηλαδή δεν έχουμε ισορροπία και μας πιάνει αυτό το, 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 το αυτό το, έχει, το, ανθρώπινο είδος να, να επιβάλλεται παντού, να θέλει τον έλεγχο όπου πάει, όλα, όλα δικά του. Ποιος σου λέει, τι, τι είναι είναι αυτό να πιστεύεις, Δηλαδή, τρελαίνω με αυτή τη στιγμή, όπω βλέπετε, έχω τρελαθεί τελείω. Έχω εξοργιστεί. Ε, γιατί να στηρώσουμε τι γάτες και να μην αρχίζουμε να στηρώνουμε ανθρώπου. Γιατί να μην είναι αναγκαστικό, κάνω ερώτηση εγώ τώρα. Γιατί να μην είναι αναγκαστικό να στηρώνουμε του ανθρώπου. Που πάει ο καθένα ανίκανο να γίνει γονιό, ανίκανο γονιό, να κάνει παιδιά. Δεν κάνει ένα, κάνει δύο και τρία και τέσσερα κιόλα. Δηλαδή, όταν γίνει αυτό, τα γίνει αυτό πια και γίνουμε σαν την Κίνα που έχει δικαίωμα να κάνει ένα παιδί, ένα παιδί, όχι παραπάνω, ε, και ότι σου τύχει, που στην ουσία με κάποιον τρόπο εγώ πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος. καλύτερο. Ο άνθρωπο θα έπρεπε να στηρωθεί. Και, και μετά από πολλά τεστ, έτσι, να στηρώνουμε πολλούς ανθρώπους, πολλούς. Αλλά αυτό Πώς πρόνονται ο άνθρωπος στο φόνο. Στο φόνο. Σκεφτείτε το λίγο. Ο άλλος θέλει γιο. Εσύ του επιβάλλεις να κάνει ένα παιδί. Και του έρχεται κόρη. Δεν το θέλει όμως. Θέλει το γιο. Λίγο ένα... Ε, μια βιδούλα να του έχει λασκάρει. Λίγο μια βιδούλα να του έχει... Λίγο, λίγο... Όχι μια βιδούλα να του έχει λασκάρει. Λίγο παραπάνω ε, ναρκισισμό να έχει. Και να θεωρεί ότι... Ό,τι θέλει δικαιούται. Δεν τον βάζεις να... Δεν τον βοηθάς να... να, 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 κάνει φόνο. Αφού θέλει... Θέλει αγόρι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Εμένα με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο. Καταλαβαίνω ότι σε κάποια νησιά, ας πούμε, κυρίως σε νησιά είναι αυτό το πρόβλημα, θα έχουν πάρα πολλές γάτες πάρα πολλέ. Κάθε το τουρίσα στο καλοκαίρι και δεν μπορεί να φάει στο εστιατόριο με την ησυχία του. Έχει τι γάτες που ήταν πάνω στο τραπέζι, πάνω εκεί, αυτό. Εντάξει. Όταν όμω θα σε ενοχλήσει η γάτα η οποία κάθεται ήσυχη δίπλα σου και θα την κλωτσίσει, εκεί τρελαίνουμε. Εκεί τρελαίνουμε. Πρέπει λογικά να λάβουμε κάποια μέτρα, αλλά να μην ξεφεύγουμε. Δεν μας ανήκει αυτός ο πλανήτης, δεν ανήκει σε κανέναν, μάλλον ανήκει σε όλους, έχουν όλοι τα δικαιώματα και σου πετάνε κάποιες δικαιολογίες, λοιπόν όλοι αυτοί δίθεν ε, φιλοζωοί, εγώ τους λέω δίθεν φιλοζωούς, η πλάκα είναι ότι αυτοί ονομάζουν τους άλλους που δεν συμφωνούν ε, σε όλες αυτές τις ακραίες καταστάσεις Δήθεν φιλοζωούς, και σου χρησιμοποιούν δικαιολογίε όπω ε, προτιμά, σου λένε, ναι, στο κάνουν και το αντιστρέφουν έτσι και μετά σου λέει. Δηλαδή προτιμάς τα ζώα να, πεθάνουν από, να πεθαίνουν από την πείνα ε, στην ή να τα πατάνε αυτοκίνητα. Βγάλε τα αυτοκίνητα από τη μέση μας. Άμα τα αυτοκίνητα φταίνε που πατάνε τις γάτες, δεν φταίει η γάτα που περνάει τον δρόμο. Φταίει το αυτοκίνητο. Έτσι. Γιατί δεν αποσέρνετε τα αυτοκίνητα. Αποσέρουμε τα αυτοκίνητα αύριο. Τι, τι, τι είναι αυτές δηλαδή οι δικαιολογίε. Ζούνε δύο χρόνια ενώ θα μπορούσαν να ζούσουν 15. Ποιο σου λέει ότι θέλει να ζήσει ο γάτος 15 χρόνια κλειστό σε ένα διαμέρισμα αντί να ζήσει δύο χρόνια στο φουλ του. Ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει ότι ο χοντρός ο γάτος μέσα στο σπίτι σου που τον ταΐζεις, ειδική τροφή, ειδική τροφή γιατί όταν τα στηρώσεις πρέπει να τους δίνεις και ειδική τροφή. Και ξέρετε γιατί πρέπει να τους δίνεις ειδική τροφή. Γιατί τα περισσότερα στηρωμένα ζώα τα στηρώνουμε όμως. Τι να κάνουμε πρέπει. Πρέπει να τα στηρώσουμε. Ε, Πεθαίνουν από καρκίνο. Καρκίνο στη μήτρα, καρκίνο στο ένα, καρκίνο στο άλλο. Η στήρωση και η τροφή ειδική που τους δίνουν για να μην, μετά τους, δίνουν ειδική τροφή για να μην πάθουν τον καρκίνο. Ε, είναι μια μπάλα και ρολάρι, έτσι. Να σκεφτόμαστε και λίγο. Εσύ στο σπίτι σου θα τα ταΐσεις τα ειδική τροφή. Αυτός ο γάτος που είναι έξω όμως και τον έχει στηρώσει, θα πάει να φάει ό,τι βρίσκει. Τώρα βέβαια εγώ δεν ξέρω, δεν, θα, δεν, δεν ξέρω αν φταίει το τι τρώνε, αν η στήρωση, δηλαδή μετά τη στήρωση και ό,τι τους δημιουργεί στο σώμα τους βγάζει τον καρκίνο εάν, ή, ή αν είναι η ειδική τροφή με τη δικαιολογία ότι τους δίνουμε ειδική τροφή για να μην πάθουν καρκίνο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Κάποιοι θα το ξέρουν. Όχι, είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου. Είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου. Η μία ομάδα μάλιστα είναι ένας γνωστός. Από ό,τι κατάλαβα κάνει και εκπομπές στην τηλεόραση και όλα αυτά. Η γάτα είναι φτιαγμένη άνθρωπος. από τον άνθρωπο, λέει. Δεν είναι... Πώς το είχε πει τότε, δεν είναι της φύσης και γι' αυτό θα έπρεπε να το έχουμε κλειστό μέσα στο σπίτι και να τα βγάζουμε μόνο με λουρί και περιορισμένα, ας πούμε. Δεν ξέρω, αυτό από την Αίγυπτο υπήρχαν γάτες, αλλά την έφτιαξε ο άνθρωπος. Ε? Δεν, δεν, στέκει δηλαδή, Υπάει κάτι παπαριές, ας πούμε, κάτι παπαριές που ακούω, δεν δε τα αντέχω πια, δεν τα σηκώνει ο οργανισμός μου πια και, και είναι δύσκολο και το βλέπεις παντού, όταν δηλαδή είσαι μέσα στα social media. Βλέπεις πάρα πολύ, ναρκισισμός είναι αυτός, δεν είναι τίποτα άλλο, sense of entitlement. Εγώ έχω το κάθε δικαίωμα, ό,τι με ενοχλεί ξοντώνω, ό,τι με ενοχλεί κόβω, ό,τι με ενοχλεί τι θα ζούμε σε μια αποστηρωμέ... ένα αποστηρωμένο κόσμο. Αυτό είναι. Εγώ είμαι δηλαδή 100% σίγουρη ότι όλοι αυτοί οι ανθρώποι που σκέφτονται έτσι ακραία ε, χλωρίνη πάει σύννεφο στο σπίτι τους, αποστηρωμένα όλα. Κλαδεύουν τα δέντρα για να μην ακουμπήσει το... μην πέφτουν φύλλα... Ε, για να, να, είναι λαμπίκο όλα. Και έχω μια τέτοια έχω με στην οικογένεια. Ήρθε, πήρε το μισό, το μισό κτήμα, το κατέστρεψε. Για μένα τουλάχιστον που είμαι άνθρωπος της φύσης, το κατέστρεψε. Ήρθε και απολύμανε τον κήπο. Όταν λέω απολύμανση, έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι πέρασε με ψεγκαριτικά για τέτοια. Είδαμε, κλάδεψε όλα τα δέντρα σαν 14 στρέμματα έχουμε. Έχουμε ένα κυπάκο είναι 14 στρέμματα. Πάρε, φτιάξε όμορφο αυτό που έχεις μπροστά στο σπίτι σου, ομόρφη ναι το, να μπορείς να βγεις έξω, να μην έχεις τους σκορπιούς, τα έτσι, τα αλλιώ, τα φίδια, τα αυτά, τα ποντίκια, ό,τι θες. Τέλος πάντων, να το έχεις καθαρό, να το έχεις λαμπίκο, αποστηρωμένο, ε, αλλά άσε, άσε λίγο τα κλάδια. Εκεί πάει και φωλιάζει ο σκατζόχυρος, εκεί πάει και φωλιάζει το φίδι. Που χρειάζεται και αυτό το φίδι, Γιατί φάει τα ποντίκια. Ε, τα πουλιά, τα πουλιά. πας, έχει πολύ πλάκα. Γιατί το μισό κτήμα, ε, ε, εγώ το έχω κάνει ζούγκλα. Και κλαδεύω μόνο από ανάγκη. Δηλαδή, όταν το, τα κλαδία ενό δέντρου, θα στερεί την ανάπτυξη ενός άλλου δέντρου. Ε, κλαδε, όταν είναι επικίνδυνο, όταν μπορεί να πέσει. Ευκάλυπτοι που είναι επικίνδυνη και σπάνε σαν ε, γυαλί, α πούμε, ε, να τους κλαδέψουμε γιατί λίγο αέρας θα γίνει ζημιά, θα γίνει, είναι επικίνδυνο. Οκ, okay. μέχρι εκεί όμως το να πάω να μαζεύω ε, σε διάφορα σημεία όπου μόνο για το οπτικό έτσι. Για κανέναν άλλο λόγο δεν υπάρχει. Αφαίρω μπουλντόζα να. να, να Γδάρει το πάτωμα από φύλλα, κλαδιά, παλιά κλαδιά που πέφτουν και όλα αυτά. Αυτά είναι τροφή. Αυτά είναι τροφή για τόσα χιλιάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, έντομα, ζωάκια, πουλιά, κρυψώνες. Και δεν υπάρχει τίποτα από το, το, κομμάτι της. Δεν υπάρχει όμως τίποτε ζωντανό εκεί πέρα. Τίποτε πια ζωντανό σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ πέρα βγαίνει έξω και είναι ζούγκλα. Και ακού όλων των ειδών πουλιά. μέχρι και κουνέλι βρήκαμε. Κάποιο άλλο το κουνέλι θα μου κάνει ζημιά. Κλαπ. Το σκοτώνω. Άστο, ρε παιδί μου. Άστο. Φίδι. Το πιάνουμε. Το βάζουμε το χωράφι δίπλα. Ε, γιατί να τα σκοτώνουμε όλα. Γιατί, ρε παιδιά, να τα σκοτώνουμε όλα. Και γιατί να, να, να τα κόβουμε όλα. Γιατί πρέπει να ζούμε σε έναν κόσμο. Γιατί πρέπει να απολυμάνουμε τα πάντα, αυτό. Φόβος, ίσως. Ε, για τα ραχουλά, σίγουρα. Έλεγχος, ε, 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 100% σίγουρα. Θέλω τον έλεγχο, θέλω τον έλεγχο, όχι μόνο τι γίνεται μες στο σπίτι μου, θέλω τον έλεγχο παντού, θέλω έξω, θέλω τάξη. Το χαλάρωσε, χαλάρωσε, δεν μπορώ, ε, μου λέει έχω... Θέλω να τα βλέπω όλα στη θέση τους, που το λένε, στη, σε τάξη. Θέλω να βλέπω τάξη ε, γιατί δεν μπορώ αλλιώ αγχώνομαι και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Θεωρώ ότι αυτό, αυτή η, 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 η έλλειψη οργάνωσης στο μυαλό των ανθρώπων, στη ζωή τους, στην ψυχή τους, είναι μπουρδέλο μέσα τους, είναι μπουρδέλο εδώ μέσα και πρέπει να έχουν τον έλεγχο κάπου. Άρα πού έχουν τον έλεγχο, στο περιβάλλον τους στο περιβάλλον τους. Να τα ελέγχουν όλα. Μην έρθει εκεί, οπ, ήρθε εκεί, α, σφίγγα. Έφτιαξε τη φωλιά τη αυτό το φυτό. Να το. Τσ, τσ, τσ. Παστρέψουμε, ξυπαστρέψουμε. Όχι, να μην πα εκεί όσο έχει τη φωλιά τη. Χρειάζεται να πα σε εκείνη τη γωνία που είναι, έχει φωλιά η σφίγγα, α πούμε. Τόσο χώρο έχει να κάνει τη βόλτα σου. Εκεί θέλει να πα, οπωσδήποτε. Ε, το πουλί έξω από το παράθυρό μου. το παράθυρο, παιδί μου. Πρώτα απ' όλα, τι μένει στην εξοχή, αυτό το ξαναλέω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έχω και μια γειτόνισσα τέτοια, έτσι. Η οποία γειτόνισσα έρχεται μαζεμένε 15 μέρε το χρόνο. Μένει η Αθήνα. Και το έχει, τι να πω, το έχει γλύψει το κτήμα. Δεν υπάρχει φίλο κάτω. Κόβει δέντρα που είναι στην άκρη του κτήματο, γιατί λέει: Τη πιάνει τη θέα. Ποια θέα, ρε, αυτό που βλέπει μπροστά σου. Από το σπίτι σου είναι στη μέση και βλέπει μπροστά σου. Τι θέα σου κόβει. Η γόνιστη γωνία, έκοψε ένα πεύκο. Όπω αναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν το έκοψε, γιατί ε, εκεί φωλιάζει κάθε άνοιξη ένα, γερα... ένα γεράκι. Μεγάλο γεράκι, δεν ξέρω πώ τα λένε. Ε, μεγάλο πουλί ήταν. Κάθε χρόνο ερχόταν και έκανε τη φωλιά του σε αυτό το δέντρο. Και μετά μου λέει γιατί δεν μου το πες. Τι δεν μου το πες, όταν μου λες το κόβει, σου λέω γιατί, τι σε ενοχλεί α πούμε. Και μετά μου λέει, σκέψου λίγο, σκέψου λίγο, αυτό το δέντρο, το, το ίδιο πράγμα έχει και αδερφή μου. Αυτό το δέντρο είναι αχρίαστο. Ένα τεράστιο ευκάλυπτο ήρθε και λέει κάποιο: Αυτό τώρα το δέντρο ούτε ίσιο κάνει. αν Άντε, κάνει ίσιο, λέει, αλλά θα πα να κάτσει εκεί. Ε, δεν χρειάζεται, ούτε φρούτα κάνει, ούτε τίποτα. Είναι αχρίαστο. Τι πλάκα μου κάνει. Δηλαδή, επειδή δεν θα πα εσύ να κάτσει κάτω από αυτό το δέντρο να απολαύσει τη σκιά του, θα το βγάλει που δεν σε ενοχλεί. Έχει να χτίσει κάτι εκεί, έχει να βάλει φτιάξει γκαράζ, έχει τι. Σε αυτό το τεράστιο ευκάλεπτο και φωλιάζουν του κόσμου τα πουλιά, του κόσμου τα πουλιά, τα έντομα, ό,τι θέλει. Το κοψεί. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Για να δει τι παραπάνω ουρανό, Κάει στο κεφάλι σου έτσι και βλέπεις ουρανό, ας πούμε. Για να δεις απέναντι, παραπάνω θέα. Όλα είναι για την πάρτι μας. Εμείς, εμείς να περνάμε καλά, εμείς να αισθανόμαστε άνετοι, γιατί είναι κυρίως αυτό, δεν είναι να περνάμε καλά, γιατί δεν περνάς και καλά κιόλα. Συνήθω αυτοί οι ανθρώποι δεν είναι καν στη φύση, γιατί έχουν φοβίες. Φοβούνται το ένα, φοβούνται το άλλο, ε, συχαίνονται το ένα, συχαίνονται το άλλο. Κάτσε στην πόλη, μου. Το ξαναλέω δηλαδή, αποφεύγετε τη φύση εσείς που δεν την αντέχετε και που θέλετε να τη φτιάξετε στα μέτρα σας. Ένα ξέσπασμα ήταν αυτό, ένα βιντεάκι ξέσπασμα, γιατί ειλικρινά ε, το σκέφτηκα κιόλα πριν το κάνω, γιατί λέω, Ω, να δεις που θα προσβληθούν πολύ, θα το πάρουν προσωπικά από διάφοροι που ε, είναι τις ιδεολογίες αυτή να είναι. Δεν με Ειλικρινά δεν με νοιάζει, θέλω, έχω φτάσει 50 και θέλω να είμαι περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που γουστάρω και καταλαβαινόμαστε, που έχουμε τα ίδια μυαλά. Κάποια φάση πρέπει να βγάζουμε από δίπλα μας, να απομακρύνουμε, ούτε να εξοντώνουμε ούτε να στηρώνουμε όμως, ε? να απομακρύνουμε ανθρώπους που δεν κουβαλάνε τα ίδια μυαλά. Ανθρώπους που εμείς θεωρούμε επικίνδυνους για αυτόν τον κόσμο τόσο μεγάλο εγωισμό, τόσο μεγάλο παρτακισμό, που τους θεωρούμε επικίνδυνους. Δεν τους θέλω δίπλα μου, ούτε σαν συνδρομητές, ας πούμε. Και δεν με νοιάζει κιόλας. Ας μείνουμε εγώ και ο Κούκος και άλλοι δύο-τρεις που καταλαβαίνουμε ότι ο πλανήτης δεν μας ανήκει. Αλλά είμαι περίεργη να δω τι σχόλια θα μαζέψω από κάτω. Γιατί γίνεται χαμό σε αυτέ τι ομάδε. Όταν πεταχτεί ένα, πετάξει μια τέτοια. Ευτυχώς, ευτυχώ λέω Θεέ μου, υπάρχουν και άλλοι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχουν και άλλοι που σκέφτονται έτσι. Λογική. Έτσι. Και να συνεπάρχουμε. Να συνεπάρχουμε με τα άλλα ζωντανά αυτού του κόσμου. Δεν βάζουμε τσιμέντο παντού. Δεν χτίζουμε παντού. Αυτό κάνουμε βέβαια. Εσύ άνθρωποι που είμαστε αυτό έχουμε κάνει. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Όλα. Θέλω, παίρνω. Θέλω, παίρνω. Δεν σκέφτομαι ποιος άλλος το χρειάζεται. Απλά παίρνω. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Στήρωση στους ανθρώπους, παιδιά. Στήρωση στους ανθρώπους και τέλος. Εκεί μόνο θα απελευθερωθούμε.